Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος από το κακό. Εχμαλωτίζεται σε πολλές αμαρτίες, αδυναμίες, ατέλειες και αυτά όταν ικανοποιούνται με πολλές ευκαιρίες που ο άνθρωπος αμαρτάνει καθημερινώς, γίνονται πάθη, σταθεροποιούνται. Το πάθος από τη συνήθεια, από την καθημερινή ικανοποίηση γίνεται ένα θηρίο το οποίο δεν είναι εύκολο να το υποτάξει κανείς, να το δουλαγωγήσει. Οι άνθρωποι λοιπόν, αν και χριστιανοί, πολλές φορές είμαστε εχμάλωτοι πολλών παθών. Μεριμνόμεν και τυρβάζομεν περί πολλά, τι θα φτιάξουμε, έναν κόσμο γυάλινο, έναν κόσμο ηλεκτρονικό, έναν κόσμο φανταχτερό, και όμως δεν φτιάξαμε τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο τον κάναμε ρομπότ, τον αδειάσαμε από χάρη, από αγάπη, από αγνά αισθήματα, από αξίες και του κάναμε την καρδιά ένα σπήλαιο ληστών παθών. Υποφέρει σήμερα ο άνθρωπος, όσο και να μπορεί να βγάλει κάποιος, όχι όλοι, οι περισσότεροι στερούνται, πεινούν, πεθαίνουν, πονούν, αρρωσταίνουν, δεν μπορούν να ζήσουν μια ζωή ανθρώπινη. Τον πλανήτη τον έχουμε κάνει μια κόλαση και μέσα στην κόλαση αυτή ο άνθρωπος πάσχει όχι μόνο από την πείνα, όχι μόνο από αρρώστιες, όχι μόνο από πολέμους που υποκινούνται από κάποια αίτια παθογόνα σωματικής ή ψυχικής νόσου. Ψυχικά και σωματικά ο άνθρωπος είναι ένα ερείπιο σχεδόν σήμερα. Υγεία δεν έχει, αγάπη δεν έχει, καλοσύνη δεν έχει. Κακία έχει όμως. Πάθη έχει. Και χριστιανοί μεταξύ χριστιανών μπορούν να γίνουν θηρία να φάνω ένα στον άλλον. Ώστε να λέγει ο Παύλος, «Ή αλλήλους δάκνομεν και κατεσθείομεν, εάν τρώμε ένα στον άλλον και τον καταβροχθήσουμε». Ας προσέξουμε καλά, μήπως υπάλλον αναλωθόμεν, μήπως μας καταφάγουν οι εχθροί της πίστεως. Μήπως δεν έχει πάθει και το έθνος μας και η πολιτική και κάθε χώρος ζει μέσα σε πολλά πάθη. Ένα από τα βασικότερα πάθη, το οποίο έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη ζημιά τους ανθρώπους, ως άτομα, ως σύνολα, ως οικογένειες, ως εκκλησία, ως έθνος και προπαθώς στην Ελλάδα, είναι το πάθος του φθόνου. Τι είναι αυτός ο φθόνος, το λεγόμενο πάθος του φθόνου? Είναι απλούστατα ένα φίδι που δεν τρώει τον φθονούμενο, αλλά τρώει τον φθονούντα. Αυτόν που έχει το φθόνο τον τρώει πιο καλά, πιο γρήγορα, και αν προλάβει θα φάει και τον φθονούμενο, τον άλλον άνθρωπο. Είναι, όπως λένε οι πατέρες, ένα σκουλίκι που τρώει μέσα τον άνθρωπο, όπως τρώει το ξύλο και τον κάνει κούφιο. Είναι, όπως λέει ο Βασίλειος ο Μέγας, μια σκουριά που τρώει το σίδερο και το κάνει από γυαλιστερό παλιό σίδερο για πέταμα, για το παλαιατζίτικο. Έτσι κάνει τον άνθρωπο ο φθόνος, που σημαίνει τι ακριβώς. Πώς θα μπορούσαμε να δώσουμε έναν ορισμό του φθόνου? Ο Νεμέσιος Εμέσης μας λέει ότι είναι ένα είδος λύπης. Είδος λοιπόν λύπης, όπως είναι τόσες άλλες λύπες, υπάρχει και το είδος αυτό της λύπης που το λέμε φθόνο.
το άγχος, το άχθος, ο φθόνος, το έλεος. Είναι λύπη λοιπόν. Τι λύπη? Επαλωτρίης αγαθής. Λυπάται κανείς αντί να χαίρεται για τα αγαθά που έχουν οι άλλοι. Άσχετα αν έχει και πλεονάζουν τα αγαθά τα δικά του, ο φθονερός δεν μπορεί παρά να λυπάται εάν έχουν και άλλοι αγαθά. Ποιος είναι ο πρώτος ευευρέτης του φθόνου? Ο πρωταρχικός φθόνος ξεφύτρωσε από τον αιωσφόρο με την αποστασία της αυτοθεώσεως που θέλησε να γίνει ανώτερος από τον Θεό, άνευ του Θεού. Αυτός ο φθόνος του αιωσφόρου που φθόνησε τον Πανάγιον Θεό και να μπορούσε να φτάσει στην τελειότητα και στην θέωση κατά χάριν, θέλησε να αποκτήσει δύναμη, εν δυνάμει, και αυτό ήταν ο πρώτος φθόνος που δεν αρκέστηκε να λαμβάνει χάρη και να θεώνεται. Θέλησε αφέ αυτού το έως φόρος να θεώθει και εξέπεσε από το ύψος της αληθείας και της χάριτος. Ο πρώτος λοιπόν διδάξας των φθόνων είναι ο διάβολος. Και ο φθόνος τον αλωτρίωσε και τον έκανε από φως σκότος, όπως λέγαμε και σε άλλη εκπομπή. Επικαίρως με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Αγγέλων. Ο φθόνος τώρα στον άνθρωπο εισήλθε σαν δηλητήριο από την κακότητα του αιωσφόρου, του διαβόλου, ο οποίος καμουφλαρίστηκε μες στο φίδι και πείραξε και πλάνησε την Εύα και εξαπάτησε την Εύα. Ξέπεσε η Εύα από την σταθρότητα που είχε να ταινίσει τον Θεό και να πιστεύει στον Θεό και να τον εμπιστεύεται, και μετά την πτώση της η Εύα επλάνησε και τον Αδάμ. Και έτσι έχουμε την μίμηση του ψεύδους, τη μίμηση του φθόνου, του διαβόλου. Φθονεί λοιπόν και ο άνθρωπος, γιατί πιστεύει ότι ο Θεός είναι ο φθονερός. Κοιτάξτε την αντιστροφή των πραγμάτων. Ο Ιωσφόρος είπε ότι ο Θεός εφθόνησε τον άνθρωπο να μην γίνει γρηγορότερα Θεός, και αν θα φάγει από την απαγορευμένη βρώση, αν δηλαδή παραβεί το θέλημα του Θεού, αν αποστατήσει, ότι θα γίνει μια ώρα αρχίτερα, θα γίνει Θεός. Ταυτίστηκε λοιπόν ο άνθρωπος με τον Ιωσφόρο και έτσι ο φθόνος του διαβόλου εισήγαγε τον θάνατον μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία. Φθόνο διαβόλου, ο θάνατος εισήλθε στον κόσμο, όπως λέει η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη. Εξαιτίας του φθόνου του διαβόλου, ο θάνατος εισήλθε μέσα στον κόσμο. Φθόνος, φόνος. Εάν βγάλουμε λοιπόν το θήτα, φιθήτα, φθόνος, αν βγάλουμε το θήτα γίνεται φόνος. Αυτό συνέβη λοιπόν, αφού έβγαλε τον Θεό μέσα από τον άνθρωπο ο αιωσφόρος, αφού έβγαλε την πίστη και την στροφή προς τον Θεό και την εμπιστοσύνη και τη σταθερότητα και την αλήθεια, τότε μπήκε μέσα στον άνθρωπο ο διάβολος και μπήκε ο θάνατος της παρακοής που ήλθε ψυχικά άμεσα και σωματικά εν καιρό. Μιμείται λοιπόν την διαστροφή αυτή του αιωσφόρου ο Αδάμ και η Εύα, και έτσι βλέπουμε το κακό του φθόνου να διαιωνίσεται. Μεταξύ των ανθρώπων ο πρώτος που φθόνησε λοιπόν ήταν ο διδαγμένος από την πτώση βέβαια του Αδάμ και της Εύας, ήταν ο γιος τους, ο Κάιν. Γνωρίζουμε από την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης ότι ο Κάιν εφθόνησε τον Άβελ που ήταν αγνότερος και ήταν πιο ευπρόσδεκτη η θυσία του. Θυσίαζε τον καλύτερο προϊόν της πίμνης και του αγρού, ενώ ο Κάιν δεν ήταν αγνός, είχε την πονηρία και είχε τον φθόνο. Και επειδή ήταν δεκτή η θυσία του Άβελ, εφθόνησε ο Κάιν και τον εσκότωσε. Ο πρώτος φόνος λοιπόν. Βγήκε ο Θεός λοιπόν μέσα από την καρδιά του Κάιν και εισήλθε ο διάβολος, ο όφης, ο σατανάς, και επομένως αποτέλεσμα είχε να φωνεύσει αδελφός αδελφών. Ο φθόνος λοιπόν
γεννά των φόνων. Και πόσοι φόνοι, πόσοι πόλεμοι έγιναν στη συνέχεια, πόσες σφαγές, πόσες αδελφοκτονίες, πόσες πατροκτονίες, παιδοκτονίες έγιναν και γίνονται σε όλη την ιστορία εξαιτίας και του φθόνου. Αξίζει λοιπόν να δούμε λίγα από τα όσα πολλά μας λέγουν οι Άγιοι Πατέρες για το φθόνο. Κανείς άνθρωπος δεν είναι απειλαγμένος από πάθη ώστε να πει ότι είναι απαθής. Μπορεί να μην έχει το φθόνο, μπορεί να έχει το μίσος, να έχει την κοιλιοδουλία, να έχει την αλαζονία, την υπερηφάνεια, να έχει την ακρασία, να έχει την σαρκολατρία και να δουλεύει σε διάφορα παθή σαν δούλος, σκλάβος και να λέγεται κύριος ή να λέγεται κυρία και να μην έχει την κυριότητα, γιατί η δουλεία στα πάθη εξευτελίζει το πρόσωπο και το κάνει σκλάβων μιας κακής λειτουργίας ενός πάθους και τις ενέργειες και υποχείριον τον καθιστά τις ενεργείες του διαβόλου. Ο Ιερός Χρυσόστομος μεταξύ όλων των πατέρων, Βασιλείου, Γρηγορίου, που οι μεγάλοι πατέρες πιάνουν τα προβλήματα του ανθρώπου, της καρδιάς του ανθρώπου, η μεγαλύτερη ανατόμη της ψυχής του ανθρώπου είναι οι πατέρες. Ο μεγαλύτερος ανατόμος, θα λέγαμε ψυχολόγος και ανατόμος και παιδαγωγός της ψυχής είναι ο αγνός ασκητής, ο Άγιος, ο πατήρ της Εκκλησίας, που με την φώτιση μάλιστα του Άγιου Πνεύματος, αφού γνώρισε τον εαυτόν του στις αδυναμίες του και αφού ξεπέρασε τις αδυναμίες και αφού επάλεψε και πόνεσε και μάτωσε ενίοτε αλλά νίκησε τα πάθη, αυτός γνωρίζει τι σημαίνει παθολογία, τι σημαίνουν τα πάθη, ποιες είναι οι ενέργειες των παθών μέσα στον άνθρωπο, πώς αισθάνεται ο φθόνος, δηλαδή στο θέμα μας σήμερα, πώς λειτουργεί ο φθόνος μέσα στον άνθρωπο, πώς μπορούμε να διακρίνουμε λοιπόν τον φθονερό, τον εμπαθή από τον άνθρωπο της αγάπης και της αφθονίας, που δεν έχει αυτό τον ισοπεδωτικό φθόνο. Ο φθόνος πραγματικά είναι μια διάθεση ισοπεδώσεως, να γκρεμίσει κανείς, όχι να μιμηθεί. Γιατί υπάρχει, θα λέτε, θα πείτε, η ζήλια, ο ζήλος με καλή έννοια, ότι ζηλεύουμε αυτόν τον Α ή Β. Ναι, μπορούμε να ζηλεύουμε, αλλά με την καλή έννοια, δηλαδή να τον μιμούμεθα και να προσπαθήσουμε να τον ξεπεράσουμε, μάλλον να μην ξεπεράσουμε κανένα, τον εαυτό μας να ξεπεράσουμε και από εκεί και πέρα, ποιος είναι κάθε ένας, δεν εξαρτάται η αξία το τι έλαβε, αλλά από το πώς αξιοποιεί τα χαρίσματά του. «Τι έχεις ο ουκέλαβες», λέει ο Παύλος, «Η δε κέλαβες πως καυχάσαι ως μη λαβών». Τι έχουμε που δεν πήραμε, και το σώμα το πήραμε και το πνεύμα, την ψυχή μας και τα χαρίσματα τα οποία είναι εν σπέρματι μέσα στο είναι μας, όλα αυτά τα πήραμε θείων των δώρων. Ποιος θα καυχηθεί για το ότι έλαβε? Γι' αυτό εδώ υπάρχει μία άλλη κρίσης και αξιολόγησης από τον Άγιον Θεό. Δεν θα κρίνει το τι έδωσε, αλλά το συντελεστή που βάζει ο άνθρωπος να καλλιεργήσει τα χαρισματά του. Και ένας που πήρε το ένα τάλαντο, και άλλος που πήρε το δύο, και άλλος που πήρε το πέντε, μπορούν να εξισωθούν. Δηλαδή, αν βάλουν συντελεστή, ίσον εξισώνονται. Αν βάλουν, δηλαδή, συντελεστή το δύο, δύο, πέντε, δέκα, 2 επί 2, 4, 4 ίσον 10. Δηλαδή, εκείνο που εξισώνει είναι ο συντελεστής του προσωπικού αγώνος. Εάν βάλει μάλιστα αυτός που πήρε λιγότερα τάλαντα, λιγότερα χαρίσματα, αν βάλει μεγαλύτερο συντελεστή, δηλαδή μεγαλύτερη προσπάθεια και κάνει τεράστιον αγώνα να ξεπεράσει τον εαυτό του, αυτό είναι του ανθρώπου το σχέδιο.
η προοπτική να ξεπεράσει τον εαυτόν του. Τώρα, αν ξεπεράσει τον άλλον, δεν είναι δικό του θέμα. Ούτε θα κρίνει εγώ έχω τούτα, εκείνος έχει τα άλλα, με περνάει. Είναι λάθος, αυτό δημιουργεί κόμπλεξ, αυτό δημιουργεί φόνους, κόμπλεξ, πολλά συμπλέγματα. Όχι, δεν θα βλέπουμε τι έχουν οι άλλοι. Είδαμε τι έχουμε εμείς, γνωρίζουμε ποια χαρίσματα έχουμε. Επομένως, δεν θα κοιτάζουμε να κάνουμε συγκρίσεις, αλλά αν δούμε κάτι καλό, εκείνο θα μιμούμε, θα χωρίς να μετράμε αυτούς και αλλήλους και να λέμε τόσο εγώ, τόσο εκείνους. Και γιατί πήρα εγώ 2 ώρες, πήρε 5. Όχι, αυτό δεν έχει καμία έννοια, κανένα νόημα, αλλά νόημα έχει, αξία και σημασία έχει, τι συντελεστή βάζουμε. 2 πήραμε. Να βάλουμε συντελεστή 3. Να αγρυπνήσουμε, να προσευχηθούμε, να αγωνιστούμε, να ασκήσουμε το έργο της αγάπης, να λειτουργήσουμε τα χαρίσματά μας μέσα στην κοινωνία, μέσα στην εκκλησία προπαντός, και τότε, εάν ο συντελεστής που βάλουμε είναι μεγαλύτερος από το συντελεστή που, αυτό που έβαλε τα, που πήρε τα 5 τάλαντα, να κάνουμε πάλι λίγη αριθμητική. 5 τάλαντα επί 2, 10. 2 τάλαντα παίρνει ο άλλος. Αν βάλει συντελεστή όχι 2, επί 2, 4, αλλά 3, 2 επί 3, 6, το 6 μεγαλύτερο του 10. Δηλαδή, αυτός που θα παράγει έργο και θα αξιοποιήσει τα χαρισματά του και ας έλαβε 2, μικρότερο, λιγότερο από το, αυτό που έλαβε 5, εάν αναπτύξει περισσότερο την προσωπική του προσπάθεια και την αγωνιστικότητα, ξεπερνάει και παίρνει όχι απλώς την αγιότητα, αλλά παίρνει και το βραβείο. 6 μεγαλύτερο του 10, λοιπόν, με την έννοια που αναφέραμε. Επομένως, πώς λειτουργεί ο φθόνος? Λειτουργεί ότι ο άνθρωπος κάθεται και βλέπει τον διπλανό. Και δεν υπάρχει απλώς η ζήλια με την έννοια της ευγενούς αμήλης, ότι αυτό είναι ένα καλό κίνητρο. Βέβαια είναι και εδώ λανθασμένο. Να βλέπει κανείς ποιος είναι, να γίνει αυτός που πρέπει να γίνει, αυτός που είναι ο προορισμός του, να φτάσει στο ύψιστο σημείο της εξελίξεώς του. Αυτό πρέπει να ταινίζει ο άνθρωπος. Διαφορετικά θα εμπλέκεται μέσα σε συγκρίσεις και σε συμπλέγματα μειονεξίας ή ανωτερότητας ή ανωτεροκατωτερότητας. Όταν θα κοιτάζει αυτούς που έχουν πιο πολλά χαρίσματα, θα τον πιάνει μειονεξία, θα νιώθει κατώτερος. Όταν θα κοιτάζει αυτούς που έχουν λιγότερα χαρίσματα, θα νιώθει ανώτερος. Οπότε θα έχει συμπλέγματα ανώτερο-κατώτερότητας και έτσι ο άνθρωπος δεν προάγεται στην αρετή, στην αγάπη, στην αδελφική, θα λέγαμε, συμπαράσταση μαζί με τους άλλους ανθρώπους. Δεν δένεται σαν ένα σώμα μέσα στην εκκλησία και μέσα στην κοινωνία, σαν μέλος μαζί με το άλλο μέλος που αποτελούμε ένα σώμα. Βέβαια υπάρχει, όπως αναφέραμε, αυτή η διάκριση της ευγενούς αμήλης, η οποία ευγενής άμυλα θα έχει σκοπό να βοηθήσει, να ξεπεράσει ο εαυτός μας τον εαυτό μας, να ξεπεράσουμε τη δυνατότητα που νομίζουμε πως έχουμε, γιατί ο άνθρωπος έχει μέσα του απεριόριστη δύναμη πολλές φορές με την Θεία Χάρη και μπορεί να κάνει θαύματα. Και είδαμε, ο Δαβίδ νίκησε τον Γολιάθ, ο Νέστορας νίκησε τον Λίαιον και τέτοια παραδείγματα. Βλέπουμε ένας άλλος Δαβίδ το 40 νίκησε τον άλλον Γολιάθ, τη φασιστική Ιταλία και την ναζιστική Γερμανία. Και παρόμοια παραδείγματα πάρα πολλά. Επομένως η ευγενής άμυλα πάλι πρέπει να είναι όχι με στήρα και κομπλεξική, με σύμπλεγμα ανώτερο-κατώτερότητα σύγκριση με τους άλλους, αλλά να δούμε το μέτρο που νομίζουμε πως έχουμε εμείς, να το ξεπεράσουμε και να ξεπερνάμε τον εαυτό μας. Τότε είμαστε ελεύθεροι, τότε έχουμε την ευγενή σωστή άμυλα, τον καλό ζήλο και όχι την ζήλια, την κακή, όχι τον φθόνο, που σημαίνει ισοπαίδωση, που σημαίνει να γκρεμίσουμε τον άλλον, που δεν μπορούμε να τον φτάσουμε, να τον συκοφαντήσουμε αν δεν μπορούμε να τον γκρεμίσουμε, να τον βασκάνουμε να πέσει, να τσακιστεί, να πάθει κακό, να τον συκοφαντήσουμε, να πάθει πάλι κακό, να τον υποτιμήσουμε, να τον σκιάσουμε, να τον σπηλώσουμε. Όλα αυτά τα σκέφτεται ο φθονερός. Και φυσικά, αφού ο φθόνος υπάρχει σε όλα τα επίπεδα τα κοινωνικά και μέσα στην οικογένεια, φθονεί και ζηλεύει άντρα στη γυναίκα και γυναίκα τον άντρα, φθονεί
και ζηλεύει το ένα παιδί το άλλο παιδί. Και έτσι μέσα σε αυτή την φθονερή και στην κοινωνία πάλι άτομα και σύνολα αλληλοφθονούνται, κόμματα βγάζουν τα μάτια τους από το φθόνο, ώστε να διαγράφουν κάθε τι καλό από την άλλη παράταξη, χάριν ακριβώς τις κατακριμνήσεις των άλλων. Και μέσα στην Εκκλησία ακόμα υπάρχει ο φθόνος, και πιο ύπουλος μάλιστα φθόνος. Αγαπητοί τηλεθεατές, στο σημείο αυτό μας ειδοποιήσαν, θα έχουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και ευθύς αμέσως θα συνεχίσουμε. Να δούμε τη συνέχεια, αγαπητοί τηλεθεατές. Το πάθος λοιπόν του φθόνου είναι ένα σοβαρό θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει και να δούμε και το γιατρό της ψυχής μας που είναι ο Χριστός, και, και ο Χριστός εκφράζεται βέβαια και με τους πνευματικούς, τους συμβούλους και βέβαια αυτούς που έχουν φόβον Θεού, που μπορούν να μας γνωματεύσουν, να μας πούν ότι έχουμε φθόνο, να τον θεραπεύσουμε, γιατί αν αφήσουμε το φίδι του φθόνου και μας τρώει, χαθήκαμε. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν μια θαυμάσια παράσταση για τη λειτουργία του φθόνου. Πώς λειτουργεί λοιπόν ο φθόνος? Λειτουργεί προς τα μέσα πρώτα, και υπαρίσταναν ένα θαυμάσιο άγαλμα, έναν άνθρωπο γεμάτο αγωνία και γεμάτο τραγικότητα, να κρατάει ένα φίδι και να το απλώνει να φάει τον φθονούμενο. Και το φίδι, επειδή ήταν πιο κοντά ο φθονών, γύριζε το κεφάλι και δάγκωνε και έτρωγε πρώτα τον φθονερό. Αυτός που φθονεί έχει το φίδι στον κόρφο του, μάλλον στην καρδιά του, και τρώγεται ο ίδιος από το φίδι αυτό. Πολύ θαυμάσια αυτή η παράσταση του φθόνου από τους αρχαίους Ελλήνες, τους σοφούς μας αρχαίους Ελλήνες. Αλλά πάμε τώρα να δούμε πώς μας χαρακτηρίζουν αυτή την... πώς αισθάνεται, πώς λειτουργεί, πώς αντιδρά ο φθονερός. Πάμε στον Ιερό Χρυσόστομο. Ο φθόνος είναι ένα μεγάλο κακό, το οποίο ακριβώς φέρνει μια νόσον στον άνθρωπο. Η νόσος λοιπόν του φθόνου και η βασκανία, το χαλεπών του το νόσημα και πάσης απεστερημένων συγγνώμης που δεν μπορεί κανείς να το συγχωρήσει. Γιατί? Άλλο να πανακλέψει ένας το δεν έχει να φάει, άλλο να μαρτύσει σαρκικά από τον πειρασμό της αρκός, άλλο το να του ξεφύγει μια λέξη και να βρίσει. Το να φθονήσει με την έννοια την κακή που έχει ο φθόνος, όχι η ζήλια που μπορεί να έχει και καλή έννοια, αλλά ο φθόνος σημαίνει να φθήνει ο άλλος, να λιώνει, να χάνεται, να γκρεμίζεται, να τσακίζεται, να χάνει τη δόξα, να χάνει, αν έχει δόξα να χάνει τη φήμη, να χάσει τη θέση, να έχει μια περίοπτη θέση, να χάσει την ομορφιά, αν έχει ομορφιά, να χάσει τα πλούτη, να χάσει τα σπίτια, να χάσει τις θέσεις, να χάσει τις χαρές, να χάσει την κοινωνική υπόλοιψη. Όλα αυτά είναι που ενοχλούν τον φθονερό και θέλει πάση θυσία να δει ο άλλος να τα χάνει αυτά, να συντρίβεται, να λιώνει, να καταρακώνεται, να θάπτεται. Αυτός ο φθόνος λοιπόν είναι η ρίζα όλων των κακών. Πόσο κακό είναι λοιπόν ο φθόνος? Ο δαίμον φθονεί μεν, αλλά ανθρώπης. Δαίμον ιδέ ουδενή. Ο δαίμον φθονεί, αλλά όχι τους δαίμονες, αλλά μόνο τους ανθρώπους. Σι δε άνθρωπος όν ανθρώπης φθονείς, αλλά ο άνθρωπος φθονεί των αδελφών του. Και προς το ομόφυλον ίστασε και ομογενές και στέκεσαι απέναντι του ομοιοπαθούς ανθρώπου. Ο περουδέ δαίμον ποιεί, το οποίο δεν το κάνει ούτε ο δαίμον. Πόσο κακό είναι λοιπόν ο φθόνος. Γι' αυτό λέει ο Χρυσόστομος, τίνι ουν αντις τούτο παραβάλλει το πάθος, με τι μπορούσε να το παρομοιάσει το πάθος? Όμοιον είναι εμιδοκή τούτο ίωναν, όπως ακριβώς θα μπορεί να πει κανείς ότι μιμείται κανείς τον διάβολο και γίνεται διαβολικότερος, γιατί ο διάβολος δεν φθονεί διάβολο, συνεργάζονται με αγαστήν σύμπνοια οι δαίμονες, είναι η κακή ομόνοια των δαιμόνων, αλλά είναι ο φθόνος και μεταξύ των λεγόμενων ακόμα χριστιανών που γίνονται διαβολικότεροι του διαβόλου. Ακριβής του διαβόλου ζηλωτής γινόμενος, λέγει ο Χρυσόστομος, γίνεται ζηλωτής του διαβόλου και διαβολικότερος, όπως αναφέραμε, γιατί μισεί, φθονεί,
φωνή των συνανθρωπών του, των εν Χριστώ λεγόμενων αδελφών. Και έτσι παθαίνει όλη την συμφορά. Να δούμε πιο κάτω στο αυτό λόγο του, στον αυτό λόγο του Ιερού Χριστού. Ο μεν φθονούμενος αν ήφη λαμπρότερος γίνεται, αλλά ο φθονούμενος μπορεί να κατευθεί αλόβητος, αυλαβής. Ο δε βασκένων, αυτός όμως που φθονεί και θέλει να το δει να πάθει κακό, πλείον εαυτό συνάγει κακά. Ο φθονών λοιπόν και ο βάσκανος, αυτός που φθονεί και βασκαίνει και θέλει να δει το κακό στον άλλον, αυτός παθαίνει τα φοβερά δεινά. Και μας αναφέρει κάποια παραδείγματα, όπως ο Ιωσήφ τον πώλησαν αδελφοί του, από βασκανή, από φθόνο, σώθηκε και έγινε αντιβασιλεύς στην Αίγυπτο. Όπως έπειτα ο Ιακώβ, ο οποίος πήρε τα πρωτοτόκια και τον φθόνησε ο Ισαφ, πραγματικά πήρε και την ευλογία και ευτύχησε. Ο φθόνος λοιπόν είναι μια λειτουργία σατανική. Όπως λένε οι πατέρες, είναι και οι αρχαίοι Έλληνες, είναι ένα φίδι που τρώει τον ίδιο το φθονερό. Όφης λοιπόν τρώει την ψυχή μέσα, σαν σκουλίκι, σαν σκουριά, όπως αναφέραμε, όπως λέει και ο Βασίλειος. Ή όπως λέει ο Χρυσόστομος σε άλλο χωρίο, βέλος του διαβόλου, που κάνει τον άνθρωπο διαβολικότερο. Και έτσι ο άνθρωπος φτάνει στο να μεθύσει από τον φθόνο. Το μέθυσμα λοιπόν του φθόνου είναι ένα φοβερό πάθος. Αρχή λοιπόν του φόνου είναι από τον διάβολο. Στη συνέχεια ο άνθρωπος, όταν πέσει μέσα του αυτό το ζυζάνιο του φθόνου, να θέλει οι άλλοι να είναι κατώτεροι και αν έχουν κάτι αγαθό να χαθούν και εκείνος να μόνον υπάρχει, αυτό είναι που κάνει τον άνθρωπο να πάσχει, να μην μπορεί να κοιμηθεί, να μην μπορεί να ησυχάσει, να μην μπορεί να χάρει. Και πολύ καλά παρουσιάζουν και στο, θα λέγαμε, στο ζωικό βασίλειο, βέβαια δεν υπάρχει φθόνος. Μπορείτε να μου υποδείξετε ένα ζώο που φθονεί άλλο ζώο? Μπορεί να τρώει ένα το ένα το άλλο, όχι όμως το αυτό είδος. Δεν τρώει ένα λιοντάρι άλλο λιοντάρι. Δεν τρώει μια αρκούδα άλλη αρκούδα. Μπορεί να παλέψουν από αντιζηλία και σταματάει εκεί η διαμάχη τους. Ο άνθρωπος όμως τρώει τον άνθρωπο. Είτε με ντουφέκια, είτε με μαχαίρια, είτε με δηλητήρια, είτε με ναρκωτικά, είτε με τη δυσφήμιση, είτε με τον φθόνο, είτε με τη βασκανία. Και λένε μερικοί, τον βάσκανε, έπεσε και τσακίστηκε και έσπασε πόδια, χέρια. Ή τον βάσκανε και τον έπιασε μια αϊπνία, τον έπιασε μια ασθένεια κλπ. Κλπ. Η μέθη λοιπόν του φθόνου σκοτίζει τον άνθρωπο. Καθά περμέθης, υπομέθης τεινός, λέει, υπό του φθόνου σκοτωθείς των της διανύης λογισμών, των ευεργέτην ως πολέμιον αιώρα. Και βλέπει λοιπόν, παραδείγμα, ο Σαούλ τον Δαβίδ. Σκοτώθηκε, σκοτίνιασε ο νους του και είδε τον Δαβίδ σαν εχθρό, ενώ ήταν ο ευεργέτης. Έτσι λειτουργεί λοιπόν ο φθόνος. Αντιστρέφει, ανατρέπει την τάξη, και εκεί που πρέπει να δώσει αγάπη δίνει μίσος. Τρώει λοιπόν τον φθονούντα ο φθόνος, σαν τον όπως τρώει το σκουλίκι το ξύλο, αν και μπορεί να ωφελήσει τον φθονούμενο. Ο φθονών, λέει ο Χρυσόστομος, αυτοκαταστρέφεται. Ως περαδύλης γνάθης, κατεστιόμενος, σαν να έχει κρυφά δόντια και τρώει τον εαυτόν του. Δαπανόμενος υποβρύχιος, ως υπήν γίνεται, και έτσι, αφού τρώει τον εαυτόν του, καταποντίζεται. Πράγματι, ο φθόνος είναι τόσο φοβερόν και δεινόν νόσημα. Διακρίναμε με λίγα την καλή ζήλια από την κακή ζήλια. Κάποιοι συγχαίουν την βασκανία και λένε ότι το μάτι φταίει που βλέπει και βασκαίνει. Τα μάτια, λέει, του τάδε τη τάδε, άμα σε βασκάνουν, σε δουν, καλύτερα να μην σε δουν, αν σε δουν θα πες να ζακιστείς, κάτι κακό θα συμβεί, μπορεί να χτυπήσεις, μπορεί να πάει η χρουσουζιά ή η μέρ. Είναι και κάποιες δυσιδαιμονίες συνδεδεμένες με κάποιες, θα λέγαμε, παραδόσεις. Τι πράγματι υπάρχει βασκανία, αλλά η βασκανία δεν οφείλεται στα μάτια, αλλά στην πονηρή ψυχή. Δεν είναι αμαρτωλά η βάσκανα τα μάτια, αλλά με τα μάτια εκφράζεται η βάσκανη ψυχή. Όπως το νεκρό σώμα με τα μάτια που μπορεί να είναι τέλεια, υγιή, αν λείπει η ψυχή δεν βλέπουν.
Δεν λειτουργούν τα μέλη. Η ψυχή ενεργεί λοιπόν την βασκανία διά των οφθαλμών. Επομένως δεν υπάρχει βάσκανος οφθαλμός. Υπάρχει βάσκανη ψυχή που με τα μάτια μπορεί να πετάξει σαν καρφιά τα βλέμματα και να ενεργήσει η ενέργεια, η διαβολική, η ενέργεια του μίσους, η ενέργεια της κακίας, να επενεργήσει η δαιμονική ενέργεια και να φέρει το κακό αποτέλεσμα στο βασκενόμενο, για τούτο υπάρχουν και ευχές κατά τις βασκανίες στην Εκκλησία. Παρακαλώ, αν έχουμε τηλέφωνα, να τα βγάλουμε στον αέρα και θα συμπληρώσουμε όσο μας πάρει η ώρα. Βέβαια δεν τελειώνει το θέμα αυτό σήμερα. Απλούστατα θα το δούμε ακροθυγώς. Ποιες είναι λοιπόν οι συνέπειες του φθόνου? Ενεργεί λοιπόν ο άνθρωπος σαν τον διάβολο, όπως προαναφέραμε. Και να δούμε και ένα άλλο χωρίο πάλι από το Χρυσόστομο, ο οποίος δεν παραλείπει σε καμία του ομιλία να ασχοληθεί με τον φθόνο. Τον φθόνο, την νηστεία, τη μετάνοια, αυτά, την ελεημοσύνη, αυτά είναι τα κύρια νοήματα που βρίσκουμε σε κάθε λόγο του Χρυσοστόμου. Πράγματι είναι μια πυρία χωρίων στους τόμους του Χρυσοστόμου που αναφέρονται στην βασκανία και στον φθόνο. Παρακαλώ, αν έχουμε τηλέφωνα, δώσατε το νούμερο στον αέρα, στην οθόνη, και αν υπάρχουν τηλέφωνα να συζητήσουμε. Χρυσόστομος λοιπόν, να δούμε. Ο φθόνος λοιπόν είναι χειρότερος από το φίδι. Καν μυρίαν παραθείς αυτό τράπεζαν, και αν του βάλεις ένα τραπέζι με όλα τα εδέσματα, μοιάζει σαν φίδι που δεν τρώγει τα εδέσματα που τον βάλεις, αλλά κατεστεί την ψυχή του, δάκνων πάντοθεν σπαρά τον έλκον. Δηλαδή τρώγει την ίδια του την ψυχή ο φθονερός. Και δεν υπάρχει παρηγοριά σε αυτόν. Δεν τον κάνεις καλά να χαρεί. Και γιατί στενοχωριέται? Επί αλλοτρής αγαθής. Γιατί και άλλοι έχουν καλό. Μπορεί να έχουν πολύ λιγότερα αγαθά. Στενοχωριέται και φθονεί τα λιγότερα στο αγαθά που έχουν άλλοι. Αυτή λοιπόν είναι η νοσηρή κατάσταση που υπάρχει στους φθονερούς. Και βέβαια θα πει κανείς, είναι η Εκκλησία εξαιρεμένη από τον φθόνο. Μα ο φθονερός Ιούδας πώλησε τον Χριστόν για 300 μάλιστα αργύρια. Γνωρίζουμε ότι μέσα στην Εκκλησία ανέκαθεν υπήρχε ο φθόνος, γιατί ξεφύτρωνε το σαράκι του φθόνου που έσπηρε ο προτεργάτης του φθόνου ο Σατανάς και έκαμε τους ανθρώπους να αλληλοτρώγονται. Παρακαλώ, αν υπάρχουν τηλέφωνα, δώστε το νούμερο στην οθόνη να δουν, ώστε να τηλεφωνήσουν αν υπάρχουν τηλέφωνα. Και είναι πολύ σκληρός λοιπόν ο Χρυσόστομος, πολύ σκληρός όταν κρίνει τους φθονερούς. Τι πει είσαι άνθρωπε, λέγει, νομίζεις ότι θα του πλησίουν καθερήν, νομίζεις ότι θα φας και θα γκρεμίσεις τον πλησίον σου και τα αγαθά του? Προ δε εκείνου τας αυτού κάθερης, προ εκείνου γκρεμίζεις τον εαυτόν σου. Και φέρνει διάφορα παραδείγματα και καταλήγει: αν ανύψουμε τίνιν ποτέ γρηγορήσουμε, ας βάλουμε μυαλό και ας έχουμε νυφαλαιότητα. Ούδε δικα τον έξω πόλεμον, δεν φοβούμε αυτούς που μας πολεμάν απ' έξω. Ως την ένδον μάχην τόσον δεν φοβούμε αυτούς που μας πολεμάν απ' έξω, όσο αυτούς που μας πολεμάν από μέσα. Υπάρχει λοιπόν σαν το σκουλίκι ο φθόνος που έρχεται και μας τρώγει. Μέχρι τίνος, λέει, διατρώγομεν της Εκκλησίας την ρίζα σκουλίκων δίκην. Ο φθονερός είναι σαν το σκουλίκι, όπως τα σκουλίκια τρώνε λοιπόν τη ρίζα σε ένα φυτό και το ξεραίνουν, όμοια της Εκκλησίας τις ρίζες τις τρώνε οι φθονεροί. Μήπως την άφησαν να προκόψει? Κάνει ένα κήρυγμα, θα τον φθονίσουν στην εφημερία, θα τον γκρεμίσουν. Κάνει μια καλή εξομολόγηση, πάλι εμπόδια. Έχει χαρίσματα, να ψάλει, να λειτουργεί, να επικοινωνεί, πάλι φθόνος, πάλι διαβολές, πάλι συκοφαντίες, μεταθέσεις, αντιθέσεις και δύο πράγματα.
Και έτσι τρώμε τις ρίζες της Εκκλησίας και γκρεμίζουμε και ξεραίνουμε το δέντρο και στεγνώνουμε από χάριν Αγίου Πνεύματος εμείς οι ίδιοι, οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Απογύσει τι ούτε τίκτο δε διάνοιε. Και έτσι έρχεται λοιπόν να βλάψει ο φθόνος την Εκκλησία. Ωρώ λοιπόν πλήθος ερημένων νυν και έτσι κάμε την Εκκλησία, λέει σαν νεκρό σώμα. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Εγώ θα ήθελα να πω, δεν την είδα βέβαια την αρχή την εκπομπή, ότι θα διαφορήσω λίγο τη ζήλια. Ναι. Ότι μπορεί να υπάρχει και το κίνητρο για πρόοδο. Ζηλεύουμε κάτι καλό και προοδεύουμε. Ναι, το είπα. Με την έννοια της ευγενούς αμήλης, η ζήλια είναι καλό. Ναι. Βέβαια, αλλά όταν κάνουμε σύγκριση εγώ και ο άλλος, ναι, κάνουμε άνηση σύγκριση και ότι δεν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση. Ένας έχει 5 τάλαντα πάρει, άλλος έχει και το DNA που λέμε. Πού βρέχει το DNA? Ο Κύριος, η δημιουργία έγινε έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Άλλος πιο χαρισματούχος, άλλος λιγότερο. Να μην κάνουμε σύγκριση χαρισμάτων, αλλά να κάνουμε αγώνα υπερβάσεως του εαυτού μας. Ναι, μια καλή προοπτική για πρόοδο. Ευγενή άμυνα είναι καλό. Ναι, ναι. Μέχρι... και κάτι άλλο. Θα ήθελα να... εγώ εντάξει, δεν... με τη γνώμη μου, έτσι απλά, να δώσω μια άλλη διάθεση στον χρόνο. Ναι, ότι ναι, ίσως ένας φθονερός άνθρωπος, ναι, ίσως έχει κάποια προσωπικά κενά. Έχω προσέξει δηλαδή, όλοι μας, αν όχι όλοι μας, πολλοί άνθρωποι ασχολούνται τόσο πολύ με τους άλλους, ναι, να ξεφεύγουν από τον εαυτό τους, φθονούν. Γενικά και δεν ξέρω, δεν βρίσκονται ίσως σε κάποια αρμονία. Βεβαίως. Έχουν και κενά και τους μπαίνει και ο πονηρός. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ότι δεν αγωνίστηκαν, ότι δεν πάλεψαν, ότι δεν καλλιεργήθηκαν. Αυτό αποτελεί διαφορά. Παρακαλώ. Ναι. Πάτερ. Ναι. Την ευχή σας. Το Κύριο. Βασίλης Αρσένος. Να είστε καλά. Έχω μια ένσταση. Να ακούσω. Γιατί εσείς οι κληρικοί τρώγεστε με τους άλλους τους μάγους? Κοιτάξτε, δεν τρογόμαστε με τους μάγους. Η Εκκλησία δεν δέχεται την μαγεία. Λοιπόν, συγγνώμη τώρα. Από εδώ πέρα θα μιλήσω εγώ, αν μου επιτρέπεις. Κοιτάξτε, δεν θα μας κάνει τώρα ομιλία από το... με στην εκπομπή. Αν έχετε ερώτημα να μας θέσετε. Α, αν μου συμπεριφέρεστε έτσι θα ζημιώσετε την ακρόαση. Έχετε ερώτημα? Έχω πολύ σπουδαία να σας πω. Να μου πείτε ένα ερώτημα που έχετε. Λοιπόν, βασκανία σημαίνει καταρχήν κακία. Βεβαίως, το είπαμε. Είπαμε αυτό. Μάγια δεν υπάρχουν, βλάκες υπάρχουν. Υπάρχει μαγεία και υπάρχουν και ευχές κατά, και εξορκισμοί κατά της δαιμονικής επίρρειας. Υπάρχουν δαίμονες, υπάρχει και μαγεία. Δεν είπα ότι δεν υπάρχουν δαίμονες. Απεραντίας μάλιστα σε μια εκπομπή παρατηρήσα μια αυτή μετεωμίστρια τι ήταν εκεί πέρα μάγισσα, είπε ότι υπάρχουν κακά πνεύματα και καλά. Και έφερε σαν επιχείρημα ότι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πώς επικαλούμεθα τα πνεύματα των Αγίων, τα προσευχόμεθα. Κοιτάξτε. Ήτο μια απόδειξη, επιτρέψτε μου, ήτο μια απόδειξη ότι οι μεν χριστιανοί ορθόδοξοι, οι πιστοί εις τον Χριστόν, ναι, έτσι, ναι, πιστεύουν στα αγαθά πνεύματα. Μάλιστα. Του Κυρίου ημών του Χριστού, τα εκπορευόμενα εκ του Αγίου Πνεύματος. Οι δε μάγοι, όχι, όχι εκπορευόμενα εκ του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα δεν εκπορεύει πνεύματα. Είναι πνεύμα αφροντελής. Αν είμαι λιμένος, και... εντάξει. Ναι. Λοιπόν, οι μένα χριστιανοί, οι πιστοί στον Χριστόν, ναι, η Συναγία Τριάδα, πιστεύουν στα καθαρά πνεύματα. Οι δε μάγοι, στα πνεύματα του δαίμονος, του Ιωσφόρου. Τον δαιμόνο, μάλιστα. Τον δαιμόνο. Ναι, ναι. Εκεί, σε αυτό το σημείο, είναι ξεκαθαρισμένη δουλειά. Η μεν είναι η υπηρέτη του δαίμονος. Ακριβώς. Η δε του αγαθού πνεύματος. Μάλιστα. Η χαρά του δήλωσε. Αλλά δεν την αντικρούσε κάποιος άλλος ιερωμένος. Λοιπόν, δεν αντέκρουσε έτσι το θέμα. Αλλά άφησε λοιπόν να σέρνεται και να βρισκόμαστε στην κουβέντα ότι οι μάγοι φεύγουν, τα μάγοι με τους εξορκισμούς. Έχω τα τεχνικά κόλπα, ναι, τα οποία κάνουν οι μάγοι. Ναι. Τα οποία αν θέλετε σε μια εκπομπή να συμμετάσχω, να σας τα παρατάξω όλα πώς γίνονται τα μάγια και πώς κοροδεύουν και εξαρτούν τον κόσμο. Μάλιστα. Και αν θέλεις από αυτή τη στιγμή σε κλάσμα δευτερολέπτου να σου αποδείξω ένα. Όχι, δεν είναι σκόπιμο στην εκπομπή αυτή, να πούμε και μάγια. Είναι σκόπιμο, αλλά όμως, εν πάση περιπτώσει, ναι, ξεψύχιασμα θα πει βγάλτε μου την ψυχή. Και δώσε μου στο διάβολο. Ξεμάτιασμα θα πει βγάλτε μου τα νοητά μάτια της πίστης και δώσε μου στο διάβολο. Λοιπόν,
Σας ευχαριστούμε. Αυτές είναι οι βασικές έννοιες. Και όποιος μάγος με γεωμήθες που λέγονται εκείνοι εκεί που βγαίνουν λοιπόν με τον τράγκα και τα λοιπά, εγώ είμαι στη διάθεσή σας, να σας δείξω τα κόλπα τα οποία μετέρχονται αυτοί οι απατιώνες. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Υπάρχει πράγματι μαγεία, γίνεται με την δύναμη των δαιμόνων και βέβαια με κάποιους παραψυχολογικούς παράγοντες. Παρακαλώ. Λέγεται. Εμπρός. Λέγεται. Δεν ακούγεται. Αλλά να συνεχίσουμε. Πόσο κακόν λοιπόν είναι ο φθόνος. Ποιες συνέπειες φέρνει. Όπως είπαμε, καταστρέφει τον ίδιο τον φθονερό, είναι θηρίων ιοβόλων, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, θηρίων ιοβόλων, θηρίων που βγάζει δηλητήριο. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Την ευλογία σας. Του κυρίου. Να σας ρωτήσουμε, υπάρχει ναι. Και η διαφορά η εξής στο φθόνο, δηλαδή δεν ξέρω αν είναι φθόνος ή μύθος αυτό. Ναι. Όταν είναι για θέματα πίστεως, δηλαδή όταν υπερασπίζουμε την αλήθεια, την πίστη, την ορθόδοξη ναι. Και έχουμε να αγωνιστούμε υπέρ αυτή. Ναι, θα μισήσουμε το ψεύδος της αιρέσεως, ναι. Θα αγαπήσουμε τον αιρετικό με την έννοια να προσευχηθούμε και να το βοηθήσουμε αν μπορούμε, σαν σύνολο, σαν εκκλησία, σαν ενωρία, να θεραπευτεί. Όχι μίσος στον αιρετικό. Μίσος στην αίρεση, αγάπη στον αιρετικό. Αλλά πρέπει να κάνει μια διάκριση κανείς, να μην τα μπερδέψει. Να σας ρωτήσω, υπάρχει δυνατότητα, δηλαδή υπάρχει κίνδυνος αυτό το μίσος προς την αίρεση. Να μεταστραφεί σε μίσος προς τον άνθρωπο. Βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Ναι. Και οπότε είναι λάθος. Κανένα δεν μισούμε παρά μόνο τον διάβολο. Ο άνθρωπος, αν έχει πέσει αίρεση, έχει αλωτριωθεί, έχει αποστατήσει, έχει χαθεί, έχει πλανηθεί, έχει ασθενήσει. Πάσχει. Πρέπει να τον αγαπήσουμε, να προσευχηθούμε και να δώσουμε τα φάρμακα, αν τα δέχεται, να θεραπευτεί. Ναι. Όταν υπάρχει όμως η συνεχής, ότι συνέχεια λέμε ότι αυτό είναι αίρεση, αυτό συνέχεια να το σχολιάζουμε καθημερινώς ή αγώνας μας. Μήπως πάλι και αυτός είναι κίνδυνος να γίνουμε ακόμα πιο φθονεροί, πιο μισεροί. Ναι, όταν ασχολούμεθα συνέχεια με τα αρνητικά, με την αμαρτία, συνέχεια με την κακία, συνέχεια με τα εγκλήματα, μπράβο, συνέχεια ναι. Με το φθόνο, συνέχεια με τα πάθη ναι. Και ξεχνάμε τις αρετές, όταν ασχολούμαστε συνέχεια με το σκοτάδι πρέπει να είμαστε πολύ δυνατό φως, να μην σβήσουμε, μπράβο. Να μην μειωθούμε, να μην πέσουμε στη σκιά. Και όταν ασχολούμαστε συνέχεια με τον αντίχριστο, και ξεχνάμε τον Χριστό, είναι και αυτό λάθος. Αλλά εδώ είναι και μια κατεργαρία κάποιων. Ποιος ασχολήθηκε μόνο με τον Αντίχριστο. Μέρα, νύχτα ασχολούμαστε με τον Χριστό, με το φως, με την αλήθεια. Επομένως θα ασχοληθούμε και με το σκοτάδι, αλλά όχι οι πάντες. Εγώ συνιστώ να ασχολούμαστε με το φως, να ασχολούμαστε με τον Χριστό, με το Άγιο Πνεύμα, με την Γραφή, με την αλήθεια, με την παράδοση, με τα Άγια Μυστήρια και μέσα εκεί θα μας οδηγεί ο Χριστός πώς πρέπει να περπατάμε και να συμπεριφερόμεθα σαν χριστιανοί, σαν μέλη Χριστού και μέλη της κοινωνίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Επομένως, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα πάτε. Καλησπέρα σας. Ναι, ευχή σας. Του κυρίου. Μια ερώτηση για το κακό ναι. Μάτι. Ναι, ναι, ναι. Είχα ρωτήσει ένα γιατρό και μου λέει ότι το μάτι το πιστεύει και είναι ροή δυνάμεως. Προφανώς κακής δυνάμεως. Οπωσδήποτε κακής. Ναι. Δαιμονικής. Ναι. Δηλαδή, αν έχει μέσα τον άνθρωπο τον δαίμονα της κακίας, την κακή επίρρεια και ενέργεια γίνεται. Η καρδία του ανθρώπου πηγή κακίες, εκπομπή σε ενεργίες δαιμονικής, δαιμονοποιημένης στο ενεργίες και τα μάτια διοχετεύουν αυτή την ακτινοβολία, σαν βόλια, σαν καρφιά πέφτουν να καρφώσουν τον άλλον. Ναι, τώρα... Δεν φταίνουν τα μάτια όμως, ναι, η καρδία φταίει. Το ερωτημά μου πάνω σε αυτό είναι το εξής. Πώς μπορούμε το καλό μάτι τώρα ναι. Να γίνει μια ροή καλής δυνάμεις ώστε να είναι δημιουργικό και όχι καταστροφικό. Υπάρχει κοιτάξτε, τρόπος να εξωτερικευτεί αυτό το καλό προς τα έξω. Για εμάς και για τους άλλους. Ναι. Όπως να κοιτάξουμε ένα λουλούδι ώστε να μην ξεραθεί αλλά να ανθίσει. Ναι, ευχαριστούμε. Μπορεί να γίνει αυτό. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να γίνει αυτό. Κάποιοι έχουν μια μαϊστρία στη ματιά, μπορούν να σε γυνεύσουν, να αγκιστρώσουν και να εχμαλωτήσουν σε εχμαλωσία ύψους. Να ανασύρουν, να ανελκύσουν από το βυθό, θα λέγαμε, του βορβόρου και να ανεβάσουν τον άνθρωπο. Είναι ο προσωπικός μαγνητισμός που λέμε. Το βλέμμα, το καθαρό, το αθώο που ελέγχει, διεισδύει, καθαρίζει ως μάχαιρα τέμνη των πονηρών μέσα στον άνθρωπο. Αυτή είναι η ενέργεια και το Άγιο Πνεύματος. Είναι το μάτι που λειτουργεί ως μάτι.
μάτι Χριστού, όταν ο άνθρωπος είναι χριστοποιημένος. Αλλά πότε εμείς χριστοποιηθήκαμε? Γιατί είναι δύσκολο να πούμε πως ενεργούμε εν Πνεύματι Αγίου πάντοτε, και τα μάτια μας είναι καθαρά και τα βλέμματά μας είναι αγνά και ωφελούν. Μόνο εν Πνεύματι Αγίου μπορούν τα μάτια μας να ωφελήσουν, και πάλι πρέπει να υπάρξει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί εδώ ερωτεύονται και παπάδες και καλογέρους κάποιες γυναίκες. Εδώ είναι πολύ περίεργος ο κόσμος, ο διάβολος θέλει εκ δεξιών από εμείς. Γι' αυτό πάρα πολύ με προσοχή πώς θα βλέπουμε, ποιους θα βλέπουμε, πόσο θα βλέπουμε, και πολλές φορές συνιστάται να μην κοιτάζουμε στα μάτια και να μην διασταυρώνονται τα βλέμματα, ότι μπορεί να υπάρξει, να γίνει θύρα εισόδου της πονηρής επιθυμίας του άλλου προσώπου, που εσύ μπορεί να έχεις αγαθό βλέμμα, το άλλο πρόσωπο να σε ερωτευθεί, να σε επιθυμήσει, να σε φθονήσει, και έτσι να έχουμε μια περίπλοκη. Μεγάλη ζημία λοιπόν, εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας ώρα, και βέβαια δεν προλάβουμε, έχουμε πάρα πολλά κείμενα εδώ να διαβάσουμε. Απλώς θα τα ανοίξαμε ένα θέμα, το οποίο θα το δούμε και σε άλλη ευκαιρία. Πάρα πολλά λέγουν οι Άγιοι Πατέρες. Ο φθόνος, λέει ο Χριστός μας, είναι πατήρ του πολέμου και όλων των πολέμων. Και φυσικά για την θεραπεία του φθόνου δεν μας επαρκεί σήμερα να μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε σε άλλη εκπομπή για θεραπεία παθών και συγκεκριμένα τη θεραπεία του φθόνου. Ένα πράγμα μόνο θέλω να επισημάνω. Είναι ντροπή, Έλληνες εμείς που έχουμε διδασκαλίες από προ-Χριστού Έλληνες κατά του φθόνου, και εμείς χριστιανοί όντες που λέμε πως εξομολογούμεθα, που λέμε πως κοινωνούμε, που λέμε πως έχουμε πίστη και ότι έχουμε αγάπη και μεθα Χριστό αδελφοί, στο στόμα μπορεί να έχουμε το λόγο της αγάπης, στη καρδία μπορεί να έχουμε τον φθόνο, το φίδι να τον φάμε τον άλλον, και μπορεί να προκαλούμε τόσα δεινά να αλληλοτρογόμαστε, δεν υπάρχει ενότητα λόγω του φθόνου. Ένα θρησκευτικό σύνολο φθονεί το άλλο σύνολο, μια οικογένεια χριστιανική δήθεν φθονεί άλλη οικογένεια, μέσα στην ίδια την οικογένεια ένα πρόσωπο, ένας αδερφός φθονεί τον άλλο αδελφό, μέσα στην εκκλησία, μέσα στην ενορία, επίτροποι μπορεί να αλληλοφθονούνται, ιερείς μπορεί να αλληλοφθονούνται, πιστοί μπορεί να λένε με τα φόβο Θεού, πίστος και αγάπης, και να μην υπάρχει αγάπη, να μην υπάρχει ο φθόνος. Και έτσι δεν μπορούμε λοιπόν να δούμε την χάρη να βραβεύει σε εμάς τη χριστοποίηση και να μας δίδει την θεία, θα λέγαμε, φανέρωση στο πρόσωπό μας του Χριστού. Γι' αυτό πρέπει να θεραπευτούμε. Ο φθόνος είναι φοβερό κακό, μερικοί κακίσουν μόνο την πορνεία ή τη μοιχεία, ξεχνούν και ή την κλοπή. Ξεχνούν το φθόνο, και μπορεί να έχουν μέσα τους φίδι, να έχουν μέσα τους δεδρογαλία του, θα λέγαμε την κόμπρα του φθόνου, που δεν χωνεύουν να δουν πρόοδο. Αλλά εδώ συμπληρώθηκε η σημερινή μας ώρα. Εγώ στυλιτεύω τον φθόνο, και θα ήθελα σαν χριστιανοί τουλάχιστον, σαν κλήρος, σαν εκκλησία, σαν ενωρία, σαν οικογένειες χριστιανικές, να απαλλαγούμε από τον φθόνο, να ενώσουμε τις καρδιές μας και να αγωνιστούμε για να φανερώσουμε την αλήθεια στον κόσμο και να επιστρέψουμε τους αιρετικούς που τους έφαγε το φίδι της αιρέσεως. Ευχαριστώ αγαπητοί τηλεθεατές που με παρακολουθήσατε. Χαίρετε.